Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που θα κάνουμε ένα μακιγιάζ γιορτινό. Δεν το ονομάζω ούτε χριστουγεννιάτικο, ούτε πρωτοχρονιάτικο, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα είναι ένα μακιγιάζ το οποίο θα μπορείτε να το φοράτε στην οποιαδήποτε περίσταση μπορεί να σας τύχει τώρα στις γιορτές, όπου όλες είμαι σίγουρη θέλουμε να είμαστε super glam. Οπότε, εάν σας αρέσουν τα βίντεο με μακιγιάζ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο συγκεκριμένο, εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο τα οποία θα ανεβαίνουν. Και φυσικά να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο οποίο είμαι Another Makeup World, και εκεί βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα του καναλιού και τι συμβαίνει γενικότερα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να γίνουμε πολύ διαφορετικές από αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε. Επίσης μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, διότι όχι μόνο θα ανοίξουμε τα Advent Calendars μας, αλλά θα έχουμε και διαγωνισμό. Και προσευχηθείτε όλοι μαζί μου για να προλάβουμε το vlog μας πριν τελειώσει ο χρόνος. Ας παρέσω το στέμμα μου. Είστε καυτοί επειδή κάθε φορά που τη βλέπετε γίνεται ένας χαμός και με ρωτάτε. Είναι από Μαγιολί, θα σας αφήσω τη σελίδα τους στο Facebook. Να πάτε να την παραγγείλετε, διότι ναι, είναι τόσο τέλεια όσο δείχνει. Ο Octenicept, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για αντισηπτικό και στα πινέλα και στα χέρια σας και παντού. Αν είστε make-up artist, χρειάζεστε το Octenicept. Φανταστικό. Not sponsored. Το μακιγιάζ μας σήμερα θα είναι όσο γίνεται πιο λαμπερό και εντυπωσιακό. Θέλω να πιστεύω, θα βάλω τα δυνατά μου. Ξεκινώ λοιπόν με primer. Έχω αυτό εδώ από W7 24K, παρακαλώ. Prime, το οποίο είναι primer serum. Περιέχει ενυδατικό έλαιο και πραγματικό χρυσό μέσα, wow. Μπορείτε να το βάλετε στο δέρμα σκέτο μόνο του για full λάμψη ή μπορείτε να το βάλετε σαν primer γράφει, οπότε εμείς έτσι θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Έχει άπειρο κρύο εδώ στην Αθήνα, οπότε χρειάζομαι full λάμψη, ενυδάτωση, τα πάντα. Δεν θα έλεγα ότι έχει κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά, παρόλα αυτά, ναι, τη λάμψη όπως νομίζω μπορούμε όλοι να δούμε, την προσφέρει στο έπακρο. Επειδή όμως η Κωνσταντίνα έχει πόρους και λοιπά, θα χρησιμοποιήσει ένα primer για πόρους. Είναι από Benefit το The Professional. Όλα τα προϊόντα θα σας τα αφήσω κάτω στην περιγραφή με link να πάτε να τα βρείτε. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ λίγο, ίσα ίσα στις περιοχές που έχω πρόβλημα. Και κάνω καλό μασάζ. Θα πάρω το Makeup Fixer από την Peggy Sass, το οποίο είναι το αγαπημένο μου σπρέι μακιγιάζ, το ξέρετε, και ψεκάζω το πινέλο με το οποίο πρόκειται να βάλω foundation. Χρησιμοποιώ το Fit Me από την Maybelline Matte and Poreless για κανονικό προς λιπαρό δέρμα στην απόχρωση 2-20. Το συγκεκριμένο foundation παρέχει μέτρια κάλυψη, φυσικά αν το χτίσετε μπορεί να φτάσει την ψήλο full, όχι απόλυτα full. Και το βάζω αρχικά στα κύρια σημεία και έπειτα με το πινελάκι μου μπλεντάρω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πινέλο, το οποίο έχει και τη μυτούλα του και μπορεί να χωρέσει κάτω από τα μάτια, εδώ στη μύτη, σε πάρα πολύ δύσκολες περιοχές. Αυτό το πινέλο είναι πολύ ωραίο. Είναι από ένα σετ το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, θα το βρείτε στο Shein. Πολύ ωραίο σετ πινέλων. Πείτε μου πού πήγατε και πού θα πάτε τώρα στις γιορτές. Είτε αυτό σημαίνει ότι πήγατε κάπου και είδατε συγγενείς, είτε αυτό σημαίνει ότι πήγατε ταξιδάκια. Θέλω να μου τα πείτε όλα κάτω στα σχόλια. Εγώ δεν πήγα πουθενά και ούτε πρόκειται να πάω, καθώς εγώ κάθε γιορτή που υπάρχει δεν την μπορώ. Είτε είναι Πάσχα, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε όλα αυτά τα ωραία. Γιατί με πιάνει η κατάθλιψή μου στις γιορτές και τώρα έχω full κατάθλιψη. Και προσπαθώ με το μακιγιάζ, με τα βίντεο, με τα σκυλάκια μου, με μουσική, πολύ μουσική, με πράγματα τα οποία με κάνουν να αισθάνομαι καλά, να ξεπεράσω τα ψυχολογικά μου. Όλοι έχουμε ψυχολογικά, αλλά θεωρώ ότι εμείς που είμαστε λίγο παραπάνω επιρρεπείς σε αυτά, οι γιορτές δεν μας κάνουν καλό. Ήταν ένα θέμα το οποίο το ανέπτυξα και στο Instagram. Και έλαβα πάρα πολλά μηνύματα, ειδικά όσον αφορά το θέμα των Χριστουγέννων και το πώς μου φέρνει μια
μεγάλη δυσφορία κλπ. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από εσάς ότι αισθάνεστε το ίδιο και χαίρομαι που ανήκουμε σε μια ιντερνετική οικογένεια, το Another Makeup World, και μπορούμε έτσι να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Το θεωρώ κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πόσταρα μια φωτογραφία στο Instagram και από κάτω τα σχόλια που μου αφήσατε ήταν πολύ υποστηρικτικά και προς εμένα και προς τους άλλους. Οπότε μου θυμίζετε συνέχεια και καθημερινά τον λόγο που κάνω αυτό που κάνω. Είναι τόσο τέλειο αυτό, να έχουμε μια κοινότητα και να βοηθάμε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και να ξέρετε ότι είναι κάτι που το εκτιμώ ιδιαίτερα σου και με βοηθάτε πάρα πολύ και βοηθάτε τους άλλους που ακολουθούν το Another Makeup World πολύ. Είστε φοβεροί βασικά. Λοιπόν, LA Girl Pro Conceal στην απόχρωση, παρακαλώ, Classic Ivory, αλλά δεν νομίζω να είναι το Classic Ivory γιατί είναι πάρα πολύ σωμών το συγκεκριμένο προϊόν. Το χρησιμοποιώ σε ελάχιστη ποσότητα. Όσοι με ξέρετε γνωρίζετε ότι αυτή είναι πάρα πολύ λίγη ποσότητα concealer για μένα. Ίσα ίσα λοιπόν για να καλύψει τους μαύρους κύκλους. Και εδώ επανέρχομαι στο φανταστικό αυτό πινέλο, το οποίο με τη μητούλα του βοηθάει να μπαίνει το προϊόν κάτω από το μάτι σύριζα-σύριζα και κάνει φοβερή δουλειά. Έχω την υποψία ότι οι γείτονές μου έχουν φύγει και έχουν αφήσει τα σκυλάκια τους στο έλεος του Θεού, τα οποία δεν έχουν σταματήσει να γαβγίζουν όλη μέρα, κάνει και πάρα πολύ κρύο και υποψιάζομαι ότι κρυώνουν. Δεν ξέρω τι να κάνω, έχω απελπιστεί, τα σκυλιά γαβγίζουν όλη την ημέρα, που σημαίνει ότι υποφέρουν. Δεν ξέρω αν τα ακούτε αυτή τη στιγμή στο βίντεο κλπ, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, καθόλου ευχάριστη. Και κάθε φορά βλέπω τα σκυλιά μου και κάθονται έτσι και τους ακούνε και ανησυχούν. Βλέπω την ανησυχία στο βλέμμα τους, γιατί φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουν από τον τόνο του γαβγίσματος σε τι μου ντύνεται αλλά τα σκυλιά. Και είμαι έτοιμη τους συγκεκριμένους γείτονες, διότι και άλλες φορές σας έχω πει ότι γαβγίζουν τα σκυλιά τους κλπ. Δεν ξέρω, να τους βρω και να τους κάνω κάτι πολύ κακό, όπως κάνουν αυτοί στα σκυλιά τους. Λοιπόν, Catrice Liquid Camouflage, ένα εξαιρετικό concealer σε μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Έχω την απόχρωση 20 Light Beige. Το συγκεκριμένο concealer επίσης είναι waterproof, το ξέρατε, τρομερό. Λοιπόν, και θα το βάλω στις περιοχές όπου χρειάζομαι φως, που σημαίνει κάτω από τα μάτια, κέντρο εδώ στη μύτη, κούτελο, κουτέλα βασικά, και εδώ λίγο στο πηγούνι. Δοκιμάζω ένα νέο προϊόν, είναι η Fixing Matte Loose Powder από τα Belle, τα υποαλλεργικά καλλυντικά. Λοιπόν, είναι ένα πολύ πολύ μικρούλι προϊόν το συγκεκριμένο, ανοίγει κάπως έτσι, έχει και ένα μαύρο puff. Ρίχνω την πούδρα στην κυριολεξία στο χέρι μου, ορκίζομαι ότι είναι πούδρα και όχι κάτι άλλο, και με το πινέλο μου, αλλά πρώτα ισιώνω τις γραμμές όπως έχουμε πει, για να μην έχουμε γραμμές στο μακιγιάζ μας. Ό,τι προϊόν έχει προλάβει και έχει μπει στις γραμμούλες μας, το κάνουμε να είναι λίγο πιο ομοιόμορφο. Παίρνω λοιπόν ένα πινελάκι από 17, είναι αυτό εδώ, είναι για πούδρα το συγκεκριμένο, παίρνω την πουδρίτσα μου και κάνω ένα ψηλό baking, όχι ακριβώς, καθώς το χειμώνα δεν κάνω πολύ πολύ baking, διότι τα προϊόντα όπως και να έχει κρατούν με τόσο κρύο, δεν είναι ότι υδρώνουμε εύκολα ή κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον το δικό μου το δέρμα έχω προσέξει ότι δεν το χρειάζεται το baking, οπότε και γιατί να το επιβαρύνω με πάρα πολύ πούδρα, δεν το έχει ανάγκη. Το κακό με τους γείτονές μου, που σας έλεγα πριν που έχουν τα σκυλιά τα οποία δεν τους δίνουν καμία σημασία, δυστυχώς, είναι ότι δεν ξέρω σε ποιο σπίτι είναι, διότι έχω πάρα πολλές πολυκατοικίες προς τη μεριά που ακούγονται τα σκυλιά και όσες φορές έχω φωνάξει την αστυνομία, η αστυνομία, αν δεν τους πω μια διεύθυνση και ένα διαμέρισμα, δεν έρχονται. Και δεν ξέρω ειλικρινά τι να κάνω, διότι πέρα από το ότι είμαι σίγουρη ότι ενοχλούνται και οι υπόλοιποι και όχι μόνο εγώ που έχω τα γυρίσματα κλπ, το πρώτο και πιο βασικό είναι το γεγονός ότι δεν θέλω τα σκυλιά να υποφέρουν. Έτσι, και τα ακούω και τα βγίζουν τόσο πολύ συχνά που είμαι σίγουρη ότι υποφέρουν και δεν περνάνε καλά. Φαίνεται αυτό από το γαβγισμά τους δηλαδή, χωρίς να τα έχω δει. Φοβάμαι κιόλας να τα δω για να σας είμαι ειλικρινής, διότι δεν θέλω να αντικρίσω κανένα ζώο σε μια τόσο άσχημη κατάσταση όπως φαντάζομαι θα είναι τα συγκεκριμένα. Και δεν μιλάω μόνο για σωματική κατάσταση, μιλάω και για ψυχολογική κατάσταση, διότι για να γαβγίζει ένα σκυλάκι τόσο πολύ
δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Φοβάται τους πάντες και τα πάντα. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Και δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω γι' αυτό. Πείτε μου ιδέες κάτω στα σχόλια. Διότι η αστυνομία δυστυχώς δεν βοηθάει. Και πραγματικά δεν ξέρω από ποιο σπίτι είναι τα σκυλιά. Ξέρω από πού ακούγονται. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο αστυνόμος, μπορώ να του υποδείξω την κατεύθυνση, αλλά μέχρι εκεί, δυστυχώς. Δεν τα έχω δει ποτέ δηλαδή αυτά τα σκυλιά. Δεν ξέρω καν πώς μοιάζουν. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ το μολυβάκι φρυδιών, το οποίο θα το βρείτε στο Fab by Crystal Beauty, είτε στο φυσικό τους κατάστημα στον Πειραιά, είτε online. Είναι από την εταιρεία Collection Professional, το οποίο είναι το μολυβάκι, το ξύλινο για τα φρύδια, στην απόχρωση AS03. Χτενίζω λοιπόν τα φρύδια μου προς τα πάνω, με το βουρτσάκι που έχει, και πηγαίνω με το μολυβάκι, κάνω εδώ τη γραμμούλα μου και μετά το σχήμα. Πρώτα από κάτω, αυτό εδώ, και έπειτα από πάνω, αυτό εδώ. Έπειτα θα δοκιμάσω αυτό εδώ το νέο προϊόν για μένα από Catrice, το Brow Comb Pro Micro Pen, Micro Precise παρακαλώ το συγκεκριμένο, το οποίο είναι στην απόχρωση 20 Soft Brown. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ το χτενάκι, αν μπορείτε να το δείτε καθαρά, το οποίο εναποθέτει χρώμα στα φρύδια σου, οπότε θα το δοκιμάσω. Το μολυβάκι μου άρεσε πάρα πολύ παρεπιπτόντως της Collection Professional και είναι πολύ ωραίο, φυσικό, είναι σε ξανθό χρώμα στη δική μου την απόχρωση λοιπόν. Το συγκεκριμένο είναι λίγο πιο σκουρόχρωμο, οπότε για να δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, το έχω βάλει μόνο σε αυτό εδώ το φρύδι. Δεν βλέπω κάποια τρελή διαφορά. Λίγο, μία πολύ ελαφρή αλλαγή στο χρώμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, τέλος και τα φρύδια. Δεν έχω κάνει κάτι super wow σήμερα. Στα φρύδια δεν τα έχω κάνει πάρα πολύ έντονα. Φυσικά έχω και μια πομάδα φρυδιών, οπότε θα δούμε όταν ολοκληρώσω και το eye look αν θα χρειαστούν κάτι παραπάνω τα φρύδια μας. Έχω από Anastasia Beverly Hills το Contour Kit, Light to Medium είναι η απόχρωση, και αναμειγνύω όλες τις κάτω πούδρες, οι οποίες είναι τα bronzers, και κάνω τα κοψίματά μου στα μάγουλα, στο κούτελο λοιπόν, στο προγουλάκι μας εδώ, και κάνω λίγο εδώ στη μύτη κοψιματάκια και το μπλεντάρω προς τα πάνω πάντα προς το φρύδι. Αυτό το κολπάκι κάνει, όπως είδαμε όλοι, τη μύτη μας να δείχνει αρκετά πιο μικρή. Λοιπόν, μπλεντάρω το οτιδήποτε μου φαίνεται σκληρό. Καφεδάκι. Λοιπόν, και παίρνω τις πουδρίτσες εδώ και τις τρεις πάλι και πηγαίνω κάτω από τα κοψίματά μου προκειμένου να τα καθαρίσω και να τα κάνω να δείχνουν πιο καυτέρα. Με ό,τι έχει απομείνει από τις πουδρίτσες στο πινέλο, βάζοντας και λίγο παραπάνω αν θέλω, πάω πάνω από τα κοψιματάκια μου, χωρίς τα μαλλιά κατά προτίμηση. Αυτό θα τα κάνει να γίνουν λίγο πιο απαλά, ειδικά αν σας έχει πέσει πάρα πολύ bronzer. Θα σας βοηθήσει αυτό το κολπάκι να τα κάνετε να δείχνουν πιο γλυκά, να το πω έτσι. Ίδια διαδικασία για τη μύτη μου με το μικρό μου το φουντωτό το πινελάκι. Πηγαίνω εδώ στο κέντρο και εδώ στην άκρη, προκειμένου όσο μπορώ να τα καθαρίσω, να γίνουν πιο... Θα πάρω από Catrice το Blush Box Glowing and Multicolor στην απόχρωση 020, It's Wine O'Clock. Είναι αυτό εδώ το χρώμα, το οποίο είναι... Τι να σας πω τώρα, τι χρώμα είναι αυτό. Είναι ένα ουδέτερο ροζάκι με αρκετό glow, το οποίο θα το βάλω στα μήλα. Βάζω μπόλικο, καθώς μέχρι το τέλος του βίντεο μπορεί και να έχει εξασθενήσει, όλα τα ρούζ το παθαίνουν αυτό. Ίσα ίσα λιδάκι για χρώμα και λίγο στη μητούλα. Αυτό είναι κόλπο από τις παλιές καραβάνες που έχουμε μάθει. Το glow θα το αφήσω για το τέλος και πάμε στον star αυτού του βίντεο, το οποίο είναι η παλέτα από W7 24K Gold Rush παρακαλώ. Η παλέτα είναι αυτή εδώ, έχει τον καθρέφτη της, κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ.
Αυτές εδώ τις αποχρώσεις, όπως βλέπετε, κυμαίνονται κυρίως στις χρυσές και έχουν στην παλέτα ένα πολύ ωραίο πινέλο διπλό, το οποίο στη μία του μεριά είναι flat, αν μπορείτε να το δείτε, και στην άλλη του μεριά είναι fluffy, δηλαδή φωτοτό. Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, είναι κάτι το οποίο δεν θα το πετάξει κανείς, θεωρώ, και βολεύει πάρα πολύ για τα eye looks. Οπότε, χρησιμοποιώντας αυτό το πινέλο, θα πάρω τις αποχρώσεις Mega και High Life. Το Mega είναι ένα ανοιχτό χρώμο καφέ, πάρα πολύ ανοιχτό χρώμο, και το High Life είναι ένα λίγο πιο σκουρό χρώμο καφέ. Οπότε, τα συνδυάζω και χρησιμοποιώντας και κάποιο καθρέφτη, όπως είναι λογικό, θα τα περάσω ελαφρώς στην κόμχη του ματιού μου. Οι αποδόσεις της παλέτας είναι πάρα πολύ καλές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και το πινελάκι, όπως είδατε, πολύ ωραίο. Έχοντας έρθει λίγο πιο κοντά, θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι, το οποίο είναι από Stella Stories Design. Είναι ένα ωραίο, ούτε fluffy αλλά ούτε flat πινέλο, κάπου στο ενδιάμεσο, και θα χρησιμοποιήσω το Filthy Rich χρώμα. Δεν ταιριάζω σε αυτή την περιγραφή, άλλοι είναι filthy rich people, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε προς τη μήνυ τους. Not. Κάτι το διαφορετικό για τα Χριστούγεννα σίγουρα, ένα πολύ ωραίο κυπαρισί, όπως μπορείτε να δείτε. Το έχω κάνει swatch και με το πινέλο και τώρα το κάνω και με το χέρι για να το δείτε καλύτερα. Πολύ ωραίο χρώμα, ας μην χρησιμοποιούμε όλοι γήινα χρώματα στις κόμχες μας. Για τα Χριστούγεννα έτσι κάτι το διαφορετικό, οπότε θα το πάρω και θα το βάλω πάνω από τα υπόλοιπα. Πάλι επικεντρώνομαι κόμχη, κυρίως εξωτερικά. Σχηματίζω ένα V. Κάπως έτσι. Και το αφήνω ως έχει. Το αφήνω λοιπόν ως έχει και παίρνοντας το προηγούμενό μου πινέλο και λίγο από το Mega, το οποίο είναι το πιο ανοιχτό χρώμα καφέ, θα προσπαθήσω να κάνω την ανάμιξη. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ. Πολύ ωραία. Και θα πάρω το Wealthy, αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα σκουρό χρώμα καφέ χρώμα. Είναι ακριβώς δίπλα από το Filthy Rich, τον βρώμικο πλούσιο, όπως είναι η ακριβής ελληνική μετάφραση, και θα πάω ελαφρώς εδώ. Δεν ξεκινάω από το τέλος, ξεκινάω από εδώ περίπου, το βλέπετε, κάνω αυτό εδώ. Ακολουθώ το σχήμα του ματιού μου. Για να το καταφέρω έχω πάρει ένα μικρό κοφτό πινελάκι. Γράφουν πάρα πολύ καλά οι σκιές, έχω να σας πω. Τώρα θα δοκιμάσουμε φυσικά και τα pigments, τα οποία λάμπουν πάρα πολύ. Οπότε είμαι ενθουσιασμένη. Με το πινέλο της W7 που περιέχεται στην παλέτα και την flat μεριά που έχει, θα πάρω το High Life και το Mega και τα περνάω ίσα ίσα πάνω από το σκουρόχρωμο καφέ. Αυτό θα μας βοηθήσει λίγο να μπλενταριστεί. Παίρνοντας το concealer μου, το Liquid Camouflage από την Catrice, θα το βάλω στο πίσω μέρος του χεριού μου και με ένα flat πινελάκι, χωρίς να πάει concealer στο μαλλί μου, που ελπίζω να μην πήγε, okay, θα κάνω ένα ψηλό cut crease. Βουτάω καλά καλά το πινέλο μου στο concealer, το εμποτίζω που λέμε, και δεν τρίβω το μάτι, απλά tap το ακουμπώ. Αυτό θα μου δώσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Σούπερ! Και με ένα άλλο flat πινέλο καθαρό θα πάρω το Good As, το οποίο είναι ένα ανοιχτό χρώμα χρυσό pigment, πάρα πολύ ωραίο. Ή να πάρουμε καλύτερα το Loaded, το οποίο είναι ένα πιο κίτρινο χρυσό. Loaded θα πάρω. Το αποφάσισα. Ανάμιξη. Σε αυτό εδώ το σημείο, προκειμένου να είναι ομαλή η μετάβαση από το κυπαρισί προς το χρυσό. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ προς το παρόν. Πάω να κάνω και το άλλο μάτι. Θα πάρω αυτά τα δύο χρώματα, Filthy Rich και Wealthy, με το μικρό μου κοφτό πινελάκι και θα τα βάλω κάτω από το μάτι. Δοκιμάζω να βάλω μέσα από το μάτι αυτό εδώ που πέγγισα στο μολυβάκι, το οποίο λέγεται Outremer, Outremer,
ποιος ξέρει πώς προφέρεται, θα σας το έχω γράψει από κάτω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σκούρο γαλάζιο χρώμα, πολύ όμορφο. Θα το βάλω λοιπόν εσωτερικά του ματιού. Μ' αρέσει. Παίρνοντας ένα πολύ πολύ λεπτό πινελάκι, θα πάρω λίγο από το So Solid και το Goldy, τα οποία είναι τα πιο ανοιχτό χρώμα, πολύ γλυτερωτά χρώματα της παλέτας. Θα κάνω λοιπόν μία μίξη και βάζω στην εσωτερική γωνία του ματιού. Θα πάρω αυτό εδώ, το οποίο είναι από το ημερολόγιο Spread the Magic της Essence. Είναι Baked Metallic Highlighter, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ήπιο, θα το βάλω κάτω από το φρύδι. Έχει μία ανοιχτόχρωμη σωμών απόχρωση, όπως βλέπετε. Πολύ ενδιαφέρον. Και μπλεντάρω ό,τι μου έχει απομείνει. Παίρνω το μολυβάκι από W7, το οποίο είναι το King Cole και είναι στην απόχρωση Brownest Brown, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σκουρό χρώμα καφέ, και θα το βάλω στην πάνω εσωτερική γραμμή του ματιού, την υγρή, όσο μπορώ και αντέχω. Γυρίζω λοιπόν τις λεφαρίδες μου. Πόσο καιρό είχαμε να το κάνουμε αυτό. Και θα βάλω την Lash Elegance, την μάσκαρα από 17, υπόσχεται μήκος, όγκο και διαχωρισμό, τα πάντα δηλαδή. Να την σκουπίζετε πρώτα στο μπουκαλάκι, φιλική συμβουλή, διότι βγάζει πάρα πολύ προϊόν, θέλετε πολύ λίγο για να κάνετε τη δουλειά σας, και έχοντας τον καθρέφτη μου εδώ κάτω, χτενίζω τις λεφαρίδες μου. Και έπειτα θα πάρω αυτές εδώ, οι οποίες είναι οι 250 από Ardell, από τη σειρά Mega Volume Curl Technology. Πάρα πολύ ωραίες βλεφαρίδες και έχουν, αν μπορείτε να το καταλάβετε, διπλή στρώση βλεφαρίδων, δηλαδή είναι σούπερ δραματικές και ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Δείτε εδώ, βλεφαρίδα. Wow. Παίρνω λοιπόν την αγαπημένη μου κόλλα, είναι αυτή εδώ, είναι από Duo, η οποία από άσπρη γίνεται διάφανη. Επειδή πάρα πολύ με ρωτάτε για τις λεφαρίδες, ναι, μπορείτε να τις πλύνετε αρκετές φορές, να τις καθαρίσετε δηλαδή από την κόλλα και να τις φορέσετε πάρα πολλές φορές, ειδικά τις Ardell. Έχει τύχει η βλεφαρίδα Ardell, εγώ να τη χρησιμοποιήσω και 30 φορές, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, είναι που είναι οικονομικές, νομίζω ότι τα λεφτά τους τα βγάζουν στο έπακρο. Χρησιμοποίησα από τα υποαλλεργικά καλλυντικά Belle το Precise Liquid Eyeliner και έκανα μία πολύ μικρή γραμμούλα πάνω από τις βλεφαρίδες, χωρίς φτερό. Αυτές είναι λοιπόν. Και πάμε να ψεκαστούμε. Χρησιμοποιώ το JS3 Morphe και Jeffree Star, φυσικά συνεργασία, και το Anastasia Sugar Glow Kit. Θα πάρω την απόχρωση που έχω λιώσει εντελώς, το Butterscotch, το οποίο είναι ό,τι πιο υπέροχο υπάρχει σε χρυσό. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το δούμε. Και φυσικά εδώ στη μύτη. Και επειδή τελικά θα χρειαστώ ένα πιο έντονο φρύδι, θα πάρω αυτήν εδώ την πομάδα, είναι από Collection Professional, θα τη βρείτε στο Fab by Crystal Beauty, και είναι η απόχρωση 01 Dark Brown με ένα πινελάκι για το eyeliner. Δεν είναι αρκετά καλύτερο αυτό το φρύδι από αυτό? Νομίζω πως ναι, γιατί έχουμε κάνει ένα βαρύ look στα μάτια, οπότε θέλουμε και βαρύ φρύδι. Χίλι, θα πάρω το μολυβάκι από Peggy Sass, το οποίο είναι στην απόχρωση Nude, λέγεται Ultra Long Wear Lip Pencil και είναι σε αυτήν εδώ την σωμών, θα έλεγα, Nude απόχρωση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει σαν χρώμα, θα πάρω ένα λίγο πιο σκούρο, καθώς το συγκεκριμένο θεωρώ ότι κάνει τα χείλη μου να δείχνουν σαν πεθαμένου. Θα πάρω από τα Belle τα υποαλλεργικά προϊόντα το Long Wear Lip Pencil. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η απόχρωση 06. Γέμισα όλα μου τα χείλη με το συγκεκριμένο μολυβάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σαν φινίρισμα θα χρησιμοποιήσω το 24 Minted Lip Gloss από την W7. Έχει μία ελαφριά χρυσή απόχρωση και θα το βάλω, αφού αφήσω 100 πράγματα που κρατάω, στο κέντρο των χιλιών. Πάμε τώρα να ανοίξουμε
τα advent calendars. Λοιπόν, το πρώτο είναι όλο αυτό εδώ, είναι από τα Bell τα υποαλλεργικά καλλυντικά και είμαστε στην ημέρα 21. Δεν ξέρω αν θα προλάβω τα vlog μας φέτος. Ένα προϊόν το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι ένα fluffy πινέλο, αρκετά μαλακό θα έλεγα. Το πινελάκι το έβαλα κατευθείαν για πλύσιμο. Πάμε σε αυτό εδώ, το οποίο είναι από την W7, το Beauty Blast. Και είμαστε στην ημέρα 21, αν μπορούσα να το βρω κιόλας. Α, είναι αυτό εδώ. Είναι αρκετά μεγάλο, από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι το κατέστρεψα κανονικότατα. Είναι ένα Mega Matte Lip Liner στην απόχρωση Nude. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά τα μολυβάκια από την W7. Και πάμε στο ημερολόγιο της Essence, το Spread the Magic, και ψάχνω το 21, να το, αν βγει. Το κουτάκι πάνω γράφει Think Happy Thoughts και έχει αυτοκολλητάκια. Τέτοιου είδους μηνύματάκια έχει, πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω, επειδή μου γράφετε κατά καιρούς τη γνώμη σας για τα ημερολόγια, ότι το ημερολόγιο της Essence, όπως και όλη η εταιρεία γενικότερα, απευθύνεται σε πιο νεανικές ηλικίες. Οπότε πάμε τώρα στο κομμάτι του διαγωνισμού. Ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει αυτήν εδώ την παλετίτσα από Catrice. Φυσικά θα δώσουμε προϊόν μακιγιάζ στο συγκεκριμένο βίντεο, η οποία είναι η Luminize Highlight και Bronze Glow Palette. Έχει το καθρεφτάκι της και αυτά εδώ τα προϊόντα. Φυσικά είναι με το αυτοκολλητάκι τους, δεν τα έχω ακουμπήσει καθόλου, γιατί είναι για έναν ή μία από εσάς. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη να δω ποιος θα κερδίσει αυτό το προϊόν και θα λάμπει. Η ώρα λοιπόν για να κερδίσετε αυτήν εδώ την παλέτα είναι like στο συγκεκριμένο βίντεο, εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου, ακολουθήστε με στο Instagram στο οποίο είμαι Another Makeup World, και κάτω στα σχόλια αφήστε μου το όνομά σας στο Instagram και πάρα πολλά φυσικά αστεράκια, καθώς λάμψεις, αστεράκια, τι πιο κατάλληλο. Προσοχή, καθώς οι διαγωνισμοί κρατούν μόνο για 24 ώρες, οπότε πρέπει να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Λοιπόν, έχω να πω ότι από όλα τα καινούργια προϊόντα αυτού του βίντεο μου άρεσε πάρα πολύ το primer, φανταστικό, δηλαδή το δέρμα μου λάμπει από κάτω και μπορώ να το διακρίνω. Πάρα πολύ ωραίο το primer. Πολύ καλή ήταν η πομάδα που έβαλα στα φρύδια, το τελευταίο προϊόν φρυδιών. Οι βλεφαρίδες, ξέρετε πως αγαπώ βλεφαρίδες από Ardell. Το μολυβάκι της Peggy Sass, το μπλε που έβαλα στην κάτω εσωτερική γραμμή του ματιού, την υγρή. Πάρα πολύ ωραίο, σταθερό, δεν έχει πάει πουθενά τόση ώρα και εμένα τα μάτια μου δακρύζουν πάρα πολύ εύκολα και το ξέρετε. Το γλωσσάκι της W7 μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι πραγματικά έδεσε το look. Το ρούς της Catrice μου αρέσει αρκετά και όσον αφορά αυτή την παλέτα έχω να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχει πολύ καλές αποδόσεις για την τιμή της. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι πως το pigment ταξιδεύει προς τα πάνω. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι και δικό μου λάθος και όχι της παλέτας, οπότε μην κατηγορώ έτσι άδικα. Δηλαδή θέλω να μου πείτε τι τρόπο έχετε βρει εσείς να κολλάει το pigment, ειδικά το glitter κλπ, στο μάτι σας καλά. Διότι εγώ ενώ το έκανα με το concealer εδώ, το οποίο ήταν υγρό το concealer και το βάλα μετά κατευθείαν από πάνω όπως είδατε, μεταφέρεται ελάχιστα. Προσωπικά δεν με πολύ νοιάζει γιατί θα βγω έξω κλπ, αλλά έτσι για να είμαστε της λεπτομέρειας, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι κάνετε εσείς για να κολλήσει πάρα πολύ καλά κάτι στο μάτι σας όσον αφορά pigment, glitters και όλα αυτά και να μην μεταφερθεί. Αυτά λοιπόν ομορφιές μου, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια επίσης τι μακιγιάζ προτιμάτε εσείς τώρα για τις γιορτές ή τι μακιγιάζ θα κάνετε για το ρεβεγιόν, τι μακιγιάζ κάνετε όταν πάτε έξω ή όταν πάτε επισκέψεις. Ό,τι θέλετε, πείτε μου τι μακιγιάζ κάνετε κάτω στα σχόλια, τι προϊόντα χρησιμοποιείτε, ποιο από όλα αυτά τα προϊόντα σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, ελπίζω να περνάτε τέλεια τώρα στις γιορτές και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!